Τρόφιμα από όλη την Ελλάδα για ολόκληρο τον κόσμο. Foodbrokers.com. Το βίντεο που ακολουθεί θα μας δώσει μια πρώτη γεύση και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε εκτενώς επί του θέματος. Χρόνια τώρα, κρατάς τη δύναμη στα χέρια σου. Τους πιο πολύτιμους θησαυρούς της ελληνικής γης. Τώρα, στα ίδια χέρια, κρατάς τη λύση που θα οδηγήσει την επιχείρησή σου στη νέα εποχή. Που θα την ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου. Που θα τη στείλει σε κάθε γωνιά της γης. Το foodbrokers.com είναι ένας σύγχρονος ψηφιακός χώρος αγορών ελληνικών τροφίμων και ποτών για όλους τους επαγγελματίες. Χάρη στις καινοτόμες υπηρεσίες που σου παρέχει το foodbrokers.com μπορείς εύκολα και γρήγορα να καταχωρήσεις και να προβάλλεις τα προϊόντα σου, να απαντήσεις σε αιτήματα επαγγελματιών αγοραστών, να στείλεις την προσφορά σου και να κλείσεις συμφωνίες με αγοραστές από όλο τον κόσμο. Το foodbrokers.com σε βοηθά να εξαπλωθείς σε νέες χώρες και αγορές, ενώ χάρη στα πιο σύγχρονα εργαλεία και υπηρεσίες σου παρέχει συνεχή υποστήριξη όποτε τη χρειαστείς. Έλα στη μεγαλύτερη ψηφιακή αγορά ελληνικών τροφίμων και ποτών, αποκλειστικά για επαγγελματίες, πρόβαλε και διέθεσε τα προϊόντα σου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. foodbrokers.com. Τρόφιμα από όλη την Ελλάδα για όλο τον κόσμο. Κοντά μας ο κύριος Σπύρος Μερκούρης, είναι εκπρόσωπος της foodbrokers.com. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Πριν από όλα να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την foodbrokers.com. Ξεκινώντας λοιπόν, να μας συστήσετε την foodbrokers. Τι είναι πρακτικά και σε ποιους απευθύνετε? Η foodbrokers.com είναι μια νέα ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα αγοράς και πώλησης ελληνικών τροφίμων και ποτών που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες αγοραστές και επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Με άλλα λόγια, είναι ένας διαδικτυακός τόπος συνάντησης, επικοινωνίας και συναλλαγής Ελλήνων παραγωγών και προμηθευτών και ενός παγκοσμίου δικτύου αγοραστών από την άλλη μεριά που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα ελληνικά προϊόντα. Γιατί δημιουργήθηκε και πού στοχεύει τελικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτή? Στην foodbrokers.com το όραμά μας είναι να καταστήσουμε τα ελληνικά προϊόντα γνωστά, προσβάσιμα και ανταγωνιστικά στις αγορές όλου του κόσμου. Θέλουμε να ταξιδέψουμε την Ελλάδα, τις ελληνικές αξίες, τα προϊόντα της, το τρόφιμο και το ποτό σε όλες τις αγορές. Να γίνουν γνωστά και να είναι σε κάθε τραπέζι. Αυτό είναι το όραμά μας. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε απλοποιήσει τις επικοινωνίες μέσα στην πλατφόρμα, διευκολύνουμε τις συναλλαγές και παρέχουμε την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και ασφάλεια συναλλαγών. Απευθυνόμαστε λοιπόν αφενός μεν στους Έλληνες προμηθευτές, παραγωγούς και μεταποιητές του κλάδου τροφίμων και ποτών και από την άλλη στους αγοραστές σε όλον τον κόσμο. Ωραία, να μας εξηγήσετε λοιπόν με απλά λόγια πώς θα λειτουργεί και ποια θα είναι η εμβέλεια. Η εμβέλεια θα είναι παγκόσμια. Mm-hmm. Πώς θα λειτουργεί? Όπως κάθε συναλλαγή, χρειάζεται να υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Mm-hmm. Πώς δημιουργείται η προσφορά? Έχουμε τους προμηθευτές που παρέχουν τα προϊόντα τους προς πώληση. Και έχουμε τους αγοραστές που τα ζητούν. Ο προμηθευτής μπορεί να επισκεφτεί την πλατφόρμα, να εγγραφεί και να καταχωρήσει τα προϊόντα του. Πώς εγγράφεται? Χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό του αφημί, ένα τηλέφωνο και ένα email, πάρα πολύ απλά και δωρεάν, εγγράφει την εταιρεία του. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να αρχίσει να καταχωρεί τα προϊόντα του. Τι σημαίνει καταχωρώ τα προϊόντα μου? Στα αντίστοιχα πεδία συμπληρώνει την περιγραφή, τις ποιοτικές προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βραβεία, πιστοποιήσεις, διακρίσεις, φωτογραφίες, βίντεο. Και επίσης μπορεί να καταχωρήσει τιμές, ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας ή ακόμα και διαφορετικές τιμές για διαφορετικό όγκο αγορών.
Αν είμαι αγοραστής, εγγράφω την εταιρεία μου ως αγοράστρια εταιρεία. Όλη αυτή η διαδικασία που σας περιέγραψα είναι εντελώς δωρεάν, τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους προμηθευτές και, κάτι πολύ σημαντικό, σε περίπτωση που χρειαστεί βοήθεια, υπάρχει live support μέσα στην πλατφόρμα από εξειδικευμένους συνεργάτες μας. Άρα απευθύνεται και σε εκείνον ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει και ταυτόχρονα και σε εκείνον ο οποίος επιθυμεί να διαθέσει. Ακριβώς. Είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο. Διαφορετικά δεν θα είχε νόημα. Αν έλειπε ο αγοραστής, θα ήταν απλά μια προβολή. Αν υπήρχε μόνο αγοραστής, δεν θα είχε τι να αγοράσει. Οπότε, ο συνδυασμός και των δύο είναι ο ιδανικός. Προχωράμε όμως και σε ένα επόμενο βήμα. Τους δίνουμε την δυνατότητα, απλά και αξιόπιστα και με ασφάλεια, να συναλλαγούν, να επικοινωνήσουν, να διαπραγματευτούν εντός της πλατφόρμας, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η πώληση, που είναι και το ζητούμενο. Ο στόχος μας είναι να τονώσουμε την ελληνική, μικρομεσαία και οικογενειακή επιχείρηση του κλάδου τροφίμων και ποτών, που από έρευνες που έχουν γίνει πάσχει από εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Εκεί λοιπόν έρχεται η foodbrokers.com και γίνεται σύμμαχός τους. Είναι, όπως το είπατε, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο. Ακριβώς. Που έρχεται να κουμπώσει στις ανάγκες που δημιούργησε μοιραία η πανδημία. Μπήκαμε δηλαδή όλοι πιο βαθιά μέσα στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ακριβώς αυτό είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή παρατήρηση που κάνετε. Ο σύγχρονος ψηφιακός μας κόσμος έχει κάνει πολύ εύκολο να καταχωρήσει κάποιος τα προϊόντα του, αλλά είναι επίσης πολύ δύσκολο να διακριθεί, να ξεχωρίσει, να διαφοροποιηθεί. Και αρκετές φορές είναι επικίνδυνο να συναλλάσσεται εν χρήματα. Εμείς στην foodbrokers.com, με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουμε, έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία εύκολη, αξιόπιστη και ασφαλής, τόσο στη χρήση των προσωπικών δεδομένων, όσο και στις εγχρήματες συναλλαγές. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποιοι υπεριορισμοί? Όσον αφορά σε τι? Μιλήσαμε για αγορά που αφορά την Ελλάδα και μιλήσαμε και για αγορά που αφορά το εξωτερικό. Είπαμε ότι είναι παγκόσμια κλίμακα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Κανένας περιορισμός δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως δικλείδες ασφαλείας που η foodbrokers.com είναι θεματοφύλακας για να διαφυλαχτεί η αξιοπιστία και το κύρος, άρα και να γίνει ένα πραγματικό και ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και σύμμαχος των επιχειρήσεων από την μία μεριά, αλλά και των αγοραστών από την άλλη. Παραδείγματος χάρη, όποιος εγγράφεται πρέπει να είναι πραγματικά επιχείρηση. Άρα υπάρχει ένας έλεγχος. Δεύτερον, δίνουμε την δυνατότητα να υπάρχουν ποιοτικοί έλεγχοι των προϊόντων τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους, όσο και πριν την αποδέσμευση της παραγγελίας. Τρίτον, δίνουμε την δυνατότητα να υπάρχει οργάνωση της μεταφοράς των προϊόντων από τον τόπο της παραγωγής στον τελικό αποδέκτη. Τέταρτον, ασφαλίζουμε, αν θέλει ο αγοραστής ή ο προμηθευτής, τα προϊόντα, τη μεταφορά τους. Πέμπτον, δίνουμε την δυνατότητα να υπάρχει ένας ειδικός διαμεσολαβητικός λογαριασμός, escrow, ο οποίος διασφαλίζει τις πληρωμές. Δηλαδή, ο αγοραστής, εφόσον συμφωνήσει να αγοράσει μία ποσότητα και αυτό έχει κάποιο κόστος, καταθέτει το 50% των χρημάτων σε έναν ειδικό ενδιάμεσο λογαριασμό και όχι απευθείας στον προμηθευτή. Να σας το θέσω λίγο σε πρακτική βάση. Παρακαλώ. Έχω ένα εστιατόριο, είμαι επιχειρηματίας στην άλλη άκρη της γης. Μπορώ να προμηθευτώ προϊόντα από κριτικό παραγωγό? Βεβαίως. Βεβαίως. Μπαίνετε μέσα στην ιστοσελίδα, στο foodbrokers.com, επιλέγετε την κατηγορία προϊόντων που θέλετε. Η ιστοσελίδα σας εμφανίζει όλες τις δυνατές εναλλακτικές. Εσείς επιλέγετε αυτή που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς ή μπορείτε να επικοινωνήσετε και με προμηθευτές προκειμένου να διαπραγματευτείτε κάποιους όρους, αν αυτό σας αρέσει. Εφόσον καταλήξετε στην αγοραστική απόφαση με κάποιον συγκεκριμένο προμηθευτή, κατατίθετε, αποδέχετε την προσφορά, κατατίθετε το 50% της αξίας της παραγγελίας σε έναν ειδικό διαμεσολαβητικό λογαριασμό, με την αποδέσμευση της παραγγελίας και την αποστολή της στο άλλο 50%, πάλι στον ίδιο διαμεσολαβητικό λογαριασμό, και εφόσον παραλάβετε και
επιβεβαιώσετε ότι ποσοτικά και ποιοτικά οι προδιαγραφές είναι σύμφωνες με όσα έχετε αρχικά συμφωνήσει, τότε μεταφέρονται τα χρήματα από τον ενδιάμεσο λογαριασμό στον προμηθευτή και τελειώνει η συναλλαγή. Αν παρελπίδα κάτι δεν πάει όπως έχει συμφωνηθεί, τότε δίνουμε τη δυνατότητα μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας να λυθεί το θέμα σε φιλικό επίπεδο. Πολύ βασικό αυτό που μας εξηγήσατε μόλις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους χρόνους παραλαβής, τι γίνεται? Οι χρόνοι παραλαβής είναι οι συνήθεις χρόνοι παραλαβής που απαιτούνται όπως και σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή εκτός πλατφόρμας. Οι μεταφορές, ξέρετε, δεν είναι ακόμα διαδικτυακές. Λοιπόν, κόστος συμμετοχής σε αυτή την πλατφόρμα για παραγωγό και αγοραστή. Δεν υπάρχει κανένα κόστος συμμετοχής. Τόσο η εγγραφή όσο και η καταχώρηση των προϊόντων είναι εντελώς δωρεάν. Πολύ ωραία. Κλείνοντας τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο παραλείψαμε και πρέπει να επικοινωνήσουμε στον κόσμο που παρακολουθεί. Εγώ θα ήθελα να επικοινωνήσω σε όλους τους Έλληνες προμηθευτές και παραγωγούς και μεταποιητές του κλάδου τροφίμων και ποτών να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει η foodbrokers.com ούτως ώστε να βοηθήσουν την εταιρεία τους αφενός μεν να αναπτυχθεί με κερδοφόρο τρόπο, αφετέρου δε τα προϊόντα τους να βγουν στο στίβο όχι μόνο τον εγχώριο αλλά και στην διεθνή αγορά και να ανταγωνιστούν, να γίνουν γνωστά και να κερδίσουμε όλοι από όλη αυτή την ιστορία. Ο στόχος μας δεν είναι άλλος από την τόνωση της ελληνικής οικονομίας. Και όλη αυτή η ιστορία αφορά από τον απλό παραγωγό μέχρι το πιο σύγχρονο προμηθευτικό κομμάτι, θα το αφορά θέσω όλους με αυτόν τον τρόπο, ναι. Αφορά τους πάντες. Αφορά τους πάντες. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία πολύ. Σας απόψη στο δελτίο μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.